Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραιτήθηκε από την Προεδρία της Super League πριν συζητηθεί η πρόταση Μομφής που κατέθεσαν σε βάρος του ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφής βία και άφησε εχμές για τη στάση κάποιων ομάδων στο Συμβούλιο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Super League 24 ώρες μετά την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει λουκέτο στα γήπεδα και τη σύμπραξη του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη στην κατάθεση πρόταση Μομφής κατά του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στην επιστολή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: Θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλους σας σχετικά με το θέμα της βίας που ταλανίζει τον αθλητισμό τις τελευταίες μέρες ότι καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή βίας και στην κοινωνία και στο ποδόσφαιρο. Και αυτό και εγώ και η ομάδα μου το δείχνουμε με πράξεις και όχι με κούφια λόγια και αναγγελίες. Εμείς μετά το περιστατικό με την Κροτίδα διερευνήσαμε και εντοπίσαμε τον δράστη και τον αποβάλαμε διαβίου από το γήπεδό μας. Ταυτόχρονα τοποθετήσαμε κάμερες υψηλής ευκρίνειας πριν τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παραιτήθηκε πριν καν συζητηθεί η πρόταση Μομφής σε βάρος του, τόνισε ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος συλλόγου που διοργανώνει απευθείας με την UEFA έναν ευρωπαϊκό τελικό με τεράστια επιτυχία και ότι έφερε στο συνεταιρισμό τη μεγαλύτερη τώρα χορηγία στην ιστορία της Super League ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Βλέπω με λύπη μου ότι κάποιοι θεωρούν πως δεν πρέπει να πάμε μπροστά και δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ σε θεσμικό ρόλο για το ποδόσφαιρο όπως το θέλουν κάποιοι και όχι όπως εγώ το οραματίζομαι. Δεν έχω ούτε χρόνο ούτε διάθεση να συνεχίσω να ασχολούμαι διοικητικά με το συνεταιρισμό από τη στιγμή που ο λόγος κάποιων στο Συμβούλιο δεν συνάδει με τις πράξεις τους. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος θα έχει συνάντηση με τους διαιτητές, ενώ εκφράζει την αντίθεσή της στη διεξαγωγή αγώνων χωρίς κόσμο. Έγινε εκτενή συζήτηση περί της πρόσφατης απόφασης της κυβέρνησης για διεξαγωγή των αγώνων και κλεισμένων των θυρών. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατύπωσε την αντίθεσή του με την εν λόγω απόφαση και θα επανεξετάσει το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του νέου Προέδρου αυτού. Την ίδια ώρα στον αέρα βρίσκεται το πρωτάθλημα της στοίχημαν Super League. Οι διαιτητές εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν την αποχή τους από τα γήπεδα. Η ΕΠΟ απειλεί με διαγραφή όσους δεν σφυρίξουν και απέστειλε επιστολές στους Γιάννη Κονόμου και Γιάννη Βρούτση με τις οποίες ζητά συνάντηση των Υπουργών με την προσωπία των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο ύψους 80.000 ευρώ για τα επεισόδια που έγιναν στον αγώνα με τον Βόλο στο Παθησαλλικό στάδιο.